Έχω κοντά μου τον προπονητή της Αθηναίδας, στον Θανάση Γάκη. Θανάση, ποιο σεζόν ξεκινάει και επίσημα θα λέγαμε για την ομάδα σου, πρώτη μέρα προετοιμασίας. Εδώ στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, το οποίο συζητάγαμε και πριν, σας έλειψε αρκετά, έτσι. Δεν πέρασε έτσι, μόνο απλά ένας μήνας και δύο συνήθως, αλλά έτσι, πολύ περισσότερο. Οπότε, τι να περιμένουμε από την ομάδα, δύο λόγια για αυτή την πρώτη μέρα, πώς πήγαν τα πράγματα. Ξεκινήσαμε σήμερα την προετοιμασία και έχουμε κάποιες απουσίες, αλλά σε λίγες μέρες θα είμαστε όλοι. Μετά από τόσο καιρό είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστούμε, αλλά σιγά σιγά με τον καιρό πιστεύω ότι μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος θα είμαστε πανέτοιμοι. Το θέμα είναι το κύπελλο που είναι πιο νωρίς. Εντάξει, ας μην είμαστε εκεί 100% εκεί, αλλά εντάξει. Θα είμαστε εκεί. Καλά, σίγουρα το κύπελλο δεν είναι πρώτος στόχος για μια ομάδα Β' Αθηνών. Όχι, αλλά όταν είσαι Αθηναίδα, πιστεύω, θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να κοιτάς πάντα για την νίκη. Και ψηλά. Σήμερα πώς κύλησαν τα πράγματα, βλέπουμε κάνουν την αποθεραπεία τους τώρα, νομίζω, οι παίκτες κάνουν ένα τεχνηματάκι. Τώρα πάρα πολύ καλά ήταν, έχουν διάθεση τα παιδιά, πολύ ωραίο κλίμα, έχουμε κάνει σωστές μεταγραφές, πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ καλά παιδιά και μετά σε ποιότητα και είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα, οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Οπότε τι να περιμένουμε φέτος από την Αθηναίδα, τι νέα πράγματα έχεις βάλει στο μυαλό σου? Από την Αθηναίδα να περιμένετε ότι θα πρωταγωνιστήσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα είναι όλα θέμα δουλειάς. Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε, να περνάμε όμορφα βασικά όλο το χειμώνα, γιατί είναι και με αυτά που γίνονται κιόλας θέλουμε να χαρούμε κι εμείς λίγο. Οπότε περιμένουμε πολλά πράγματα και καλά πράγματα πιστεύω. Οπότε, coach, πόσο δύσκολο το είναι να κάνεις και προγραμματισμό με όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν με τον COVID? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε έτσι όπως πρέπει. Όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Τώρα από εκεί πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Στο τέλος, ελπίζω να είναι όλα καλά και να πάει το πρωτάθλημα έτσι όπως πρέπει. Όπως και γενικότερα δηλαδή. Αλλά θα δείξει. Θα δούμε. Το roster έχει κλείσει. Το roster έκλεισε. Απλά αν τύχει κάτι καλό, το οποίο θα σε συγκεκριμένες θέσεις δηλαδή, θα το κοιτάξουμε. Γιατί θέλουμε να δώσουμε και λίγο βάση στα δικά μας τα παιδιά. Μήπως καταφέρουμε και βελτιώσουμε κάποιο μικρό να παίξει, γιατί κάποια στιγμή θέλουμε να έχουμε παίκτες από την ομάδα δηλαδή. Αυτό δηλαδή ευχόμαστε όλοι. Σε σχέση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, που εντάξει, τελικά δεν ολοκληρώθηκε και όπως θα έπρεπε, coach. Θα περιμένουμε νέα πράγματα, θα περιμένουμε να κυλήσει πάνω κάτω όπως κύλησε και προς το τέλος της, γιατί ήταν σε καλή φόρμα προς το τέλος της σεζόν η Αθηναίδα. Ευελπιστείς να ξεκινήσεις από εκεί που ουσιαστικά τελειώσατε? Η αλήθεια είναι ότι από εκεί θέλω να ξεκινήσω, γιατί είχαμε έρθει σε ένα ρυθμό πάρα πολύ καλό. Ενώ όταν ήρθα στην ομάδα είχαμε τρομερές ελλείψεις, καταφέραμε να φτιάξουμε την ομάδα πάλι από την αρχή. Και θεωρώ ότι τα παιδιά ακούνε και βγάζουν πάρα πολύ όρεξη στο να γίνει αυτό. Οπότε πιστεύω ότι θα το συνεχίσουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει. Και κλείνοντας κάποια ευχή για τη νέα σεζόν και ίσως και ένα. Και τι θα ήθελες να πεις και στον κόσμο της Αθηναίδας, που να δούμε κιόλας αν θα μπορεί να έρθει και στο γήπεδο. Η μοναδική ευχή που θέλω να πω είναι να είμαστε υγιείς μέχρι το τέλος της χρονιάς, να είμαστε όλοι καλά δηλαδή και με αυτά που γίνονται με το κορονοϊό, και στους φιλάθλους θέλω να πω να έχουν υπομονή, γιατί στην Ελλάδα αυτό σπανίζει. Υπομονή, δουλειά και να το βλέπουν σιγά σιγά το πράγμα, να μην περιμένουν ότι θα πατήσουμε το κουμπί και θα φτιάξουμε ομάδα. Και για όλους τους φιλάθλους μιλάω, όχι μόνο για την Αθηναίδα. Και μακάρι να μπορούν να έρχονται και στο γήπεδο, coach, λόγω των καταστάσεων. Μακάρι να ανοίξουν και τα γήπεδα, γιατί τους χρειαζόμαστε όλους. Κλείνοντας, από τις ακαδημίες υπάρχει ταλέντο, έχεις παιδιά στην πρώτη ομάδα? Στις ακαδημίες πέρυσι ανεβάσαμε δύο παιδιά, τα οποία παίζανε κιόλας, και φέτος προσπαθούμε να ανεβάσουμε 2-3 παιδιά ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ταλέντο, υπάρχει σωστή υποδομή από πίσω με προπονητές και με αυτά, και πιστεύω ότι θα γίνει σωστή δουλειά δηλαδή. Δύο λόγια για σένα, coach. Είχες παίξει και εδώ και εσύ στην ομάδα, όπως και ο Μιχάλης. Δεν ήσασταν και συμπαίκτες παλιά? Δεν ήμασταν. Όχι, δεν πρόλαβα. Ήταν πιο παλιά ο Μιχάλης. Εγώ ήμουνα πιο μετά. Είχα 3 χρόνια εδώ. Υπήρξα στην Αθηναίδα με σοβαρά άτομα που έκανα φίλους πάρα πολλούς.
Τι να πω για την ομάδα. Εγώ την ομάδα την αγαπάω δηλαδή. Και που δεν ήμουν εδώ. Οπότε θα ρωτήσω το ίδιο που ρώτησα και στο Μιχάλη. Είναι ένα επιπλέον βάρος για σένα αυτό το αισθάνεσαι ή ένα επιπλέον κίνητρο βάρος για να πετύχει η ομάδα. Βάρος δεν είναι σε καμία περίπτωση. Είναι κίνητρο, είναι κίνητρο και είναι και μια ομάδα που την αγαπάω και μου αρέσει και θέλω να τη βοηθήσω δηλαδή όσο μπορώ.